Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θέλω να σου δείξω τις λύσεις των τριών πειραμάτων φυσικής που έχω στο άλλο βίντεο. Θα βάλω το link στο description για να το βρεις. Ε, και να δούμε, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι, ποιο είναι το φυσικό υπόβαθρο γύρω από τα φαινόμενα αυτά. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο, που ήταν η ρίγανη με το σαπούνι. Λοιπόν, για να το θυμηθεί, έχω το βίντεο εδώ. Αυτό που είχα κάνει είναι ότι είχα πάρει ένα πιάτο, είχα ρίξει λίγο νερό και στην επιφάνειά του είχα σκορπίσει τρίματα ρίγανη. η οποία προφανώ απλώθηκε σε όλη την επιφάνεια του υγρού. Όταν τώρα ρίξουμε σταγόνες από σαπούνι, αυτό που γίνεται είναι ότι φαίνεται ότι η ρίγανη τεινάζεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Και μάλιστα πηγαίνει στην περιφέρεια ας πούμε, του πιάτου. Οπότε η ερώτηση είναι γιατί γίνεται αυτό. Λοιπόν, η απάντηση βρίσκεται σε αυτό που ονομάζεται επιφανειακή τάση. Τι σημαίνει επιφανειακή τάση. Αν φανταστεί το δοχείο με το νερό, α σχεδιάσω το δοχείο από το πλάι καταρχήν. Λοιπόν, αν φανταστεί το δοχείο που περιέχει το νερό, Λοιπόν, εδώ είναι το δοχείο και εδώ μέσα υπάρχει το νερό. Έτσι, α το κάνω και μπλε, να μοιάζει λίγο με το νερό, αν και είναι άχρωμο το νερό, αλλά τέλο πάντων. Λοιπόν, εδώ είναι το νερό. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξή: κάθε ένα από τα μόρια του νερού, αν φανταστεί τα μόρια του νερού να βρίσκονται σε όλη την περιοχή αυτή, κάθε ένα από τα μόρια του νερού αλληλεπιδρά με τα μόρια που βρίσκονται γύρω του, δηλαδή έλκεται από αυτά. Οπότε αυτό το μόριο εδώ θα έλκεται προ όλε τι κατευθύνσει από τα μόρια τα υπόλοιπα. Το ίδιο θα συμβεί και με αυτό το μόριο. Το ίδιο θα συμβεί και με το διπλανό μόριο. Όλα έλκονται από όλα. Αν σκεφτεί όμω λίγο για τα μόρια που βρίσκονται στην επιφάνεια του υγρού, τα μόρια που βρίσκονται στην επιφάνεια του υγρού δεν έχουν μόρια από πάνω του. Οπότε έλκονται μόνο από τα μόρια που είναι από κάτω. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στην επιφάνεια του υγρού να δημιουργηθεί ένα στρώμα μεγαλύτερη πυκνότητα μορίων νερού. Γιατί αυτά θα πιέσουν προ τα κάτω. Δηλαδή θα, θα, συμπιέσουν το νερό το ίδιο προ τα κάτω. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στην, η επιφάνεια του υγρού καταρχήν να δημιουργήσει ένα είδο φιλμ. Έτσι, ένα πολύ λεπτό φιλμ. Θα το δούμε και στο τρίτο πείραμα. Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο λέγεται επιφανειακή τάση. Και αυτό που συμβαίνει με το σαπούν είναι το εξή. Αν φανταστεί, αν δει την επιφάνεια του υγρού από την πάνω πλευρά. Έτσι, ας τώρα ότι κοιτάμε το νερό από την πάνω πλευρά. Τα μόρια του νερού βρίσκονται σε όλη εδώ την περιοχή και έλκονται από όλα τα μόρια, προ όλε τι κατευθύνσει. Σωστά. Δηλαδή, αν πάρω ας πούμε ένα μόριο εδώ, θα έλκεται προ όλε τι κατευθύνσει από τα υπόλοιπα μόρια. Το ίδιο θα συμβαίνει και με το διπλανό του, το ίδιο συμβαίνει και με το διπλανό του κλπ. Όταν εσύ ρίξει μερικέ σταγόνε σαπουνιού, α υποθέσουμε ότι εγώ πάω εδώ και ρίξω μερικέ σταγόνε σαπουνιού, α τι κάνω ένα άλλο χρώμα, λευκές ας πούμε Λοιπόν, αν ρίξω μερικές σταγόνες σαπουνιού Το σαπούνι τι κάνει τώρα, σπάει αυτή την έλξη μεταξύ των μορίων Δηλαδή τα μόρια που βρίσκονται σε αυτήν εδώ την περιοχή Σταματούν, σταματάει να υπάρχει αυτή η έλξη από τα υπόλοιπα μόρια Με αποτέλεσμα να απομένουν οι δυνάμεις των υπολείπων Δηλαδή τα μόρια που είναι εδώ έλκουν, τραβάνε προς το μέρος τους Τα μόρια που βρίσκονται προς το κέντρο Το ίδιο θα συμβεί και με αυτά, το ίδιο θα συμβεί και με αυτά και τα λοιπά. Οπότε αυτό το σπάσιμο της επιφανειακής τάσης έχει σαν αποτέλεσμα η σκόνη του, της ρίγανης να έχει την τάση να κινηθεί προς τις πλευρές του πιάτου. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Άρα η λύση στο πρώτο ερώτημα είναι η επιφανειακή τάση. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Στο δεύτερο πείραμα. Είχαμε λευκή σκόνη και άγνωστο υγρό. Να στο θυμίσω. Στο δεύτερο πείραμα λοιπόν, εδώ, Είχα βάλει ένα κερί, είχα ανάψει το κερί και είχα ρίξει στην, μέσα στο πιάτο ε, κάποιο είδου άγνωστη, υποτίθεται λευκή σκόνη. Έτσι δεν είναι. Και όταν ρίχναμε μέσα στη σκόνη αυτό το υγρό, που θα ρίξω αμέσω, αν το δει. Λοιπόν, όταν ρίχναμε αυτό το άγνωστο υγρό, το ροζ αυτό υγρό, φαίνεται να γίνεται κάποια αντίδραση, βγαίνουν κάποιοι ατμοί και μετά από λίγο το ίδιο το κερί, αν το δει, θα σβήσει. Λοιπόν. Η ερώτηση και πάλι είναι τι συνέβη, ποια ήταν η αντίδραση που έγινε και γιατί το κερί έσβησε. Λοιπόν, η απάντηση βρίσκεται στο εξή. Η λευκή σκόνη που χρησιμοποίησα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μαγειρική σόδα. Σόδα. Και το άγνωστο υγρό δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ξύδι. Λοιπόν, τι γίνεται. Το ξύδι είναι οξύ. Και η σόδα είναι ανθρακικό άλλας. Όταν τα ανθρακικά άλατα αντιδρούν με οξέα, παράγεται ένα αέριο που λέγεται διοξίδιο του άνθρακα. Μάλιστα, έχω βάλει την αντίδραση λίγο παρακάτω, εδώ για να τη δει. Αυτό, αυτό εδώ είναι ε, η σόδα, το ανθρακικό άλα, και αυτό εδώ είναι το ξύδι. Το οξικό οξύ. Όταν γίνεται η αντίδραση μεταξύ αυτών των δύο, παράγεται διοξίδιο του άνθρακα. Όταν λοιπόν παραχθεί το διοξίδιο του άνθρακα, όταν λοιπόν έχουμε την παραγωγή του διοξιδίου του άνθρακα, άρα από εδώ βγαίνει διοξίδιο του άνθρακα. Το διοξίδιο του άνθρακα ουσιαστικά καταλαμβάνει το χώρο γύρω από τη φλόγα του κεριού, δεν αφήνει να γίνεται η αντίδραση με το οξυγόνο, γιατί υπάρχει το διοξίδιο του άνθρακα που τον μπλοκάρει και προφανώ σταματάει η καύση της, του κεριού και σβήνει. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο. Στο τρίτο ήταν ένα σύνθετο πείραμα που σίγουρα το ξέρει και μπορεί να το κάνει και μόνο σου, η βελόνα στην επιφάνεια του υγρού. Δηλαδή, για να στο θυμίσω, στο τρίτο πείραμα αυτό που είχα κάνει, Ας προχωρήσω λίγο το βίντεο για να το δεις Λοιπόν, είχα βάλει μέσα σε νερό ε, Είχα ρίξει μέσα στο νερό Μία ε, βελόνα Η οποία καταρχήν η βελόνα Αν παρατηρήσεις Στέκεται στην επιφάνεια του υγρού Έτσι, είχα προσπαθήσει Να τη βάλω να στέκεται στην επιφάνεια του υγρού Αφού πριν, όπως βλέπεις, την είχα μαγνητήσει Είχα πάρει λοιπόν μια βελόνα και την είχα μαγνητήσει και στη συνέχεια την έβαλα να στέκεται στην επιφάνεια του υγρού. Οκ. Okay. Λοιπόν, είχα χρησιμοποιήσει ένα κομματάκι χαρτιού για να μπορέσω να τη στηρίξω στην επιφάνεια. Δεν φαίνεται πολύ καθαρά, αλλά στο βίντεο τώρα, σε αυτό το βίντεο δεν θα φανεί καθαρά, αλλά το άλλο βίντεο νομίζω ότι είναι πολύ πιο καθαρό. Εδώ βλέπει, στάθηκε η βελόνα. <coughs> και τότε παρατηρούμε δύο πράγματα. Πρώτον, η βελόνα προσανατολίζεται στην κατεύθυνση βορρά-νότου. Έχω βάλει ένα, το κινητό μου τηλέφωνο να έχει μια εφαρμογή. Ε, οπότε φαίνεται η κατεύθυνση βορρά νότου και η πηξίδα και η βελόνα προσανατολίζει σε αυτήν την κατεύθυνση. Και επίση, αφαιρώντα το χαρτάκι, η βελόνα συνεχίζει να επιπλέει στο υγρό και μάλιστα συνεχίζει να έχει αυτόν τον προσανατολισμό. Λοιπόν, προφανώ εδώ τα φαινόμενα είναι δύο. Καταρχήν η βελόνα στέκεται στην επιφάνεια του υγρού για τον λόγο που περιέγραψα παραπάνω. Γι' αυτόν εδώ το λόγο, λόγω τη επιφανειακή τάση, δημιουργείται ένα φιλμ στην επιφάνεια του υγρού και η βελόνα μπορεί να σταθεί στην επιφάνεια του υγρού και να μην βυθιστεί. Αυτό το κάνουν και διάφορα έντομα που περπατάνε στην επιφάνεια του υγρού. Έτσι. Χρησιμοποιούν την. μάλλον εκμεταλλεύονται την επιφανειακή τάση για να μπορούν να περπατήσουν πάνω στο νερό. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο φαινόμενο που συμβαίνει. Και το δεύτερο φαινόμενο που φυσικά το ξέρει, αλλά να το επαναλάβω. Όταν η βελόνα μαγνητίζεται, φαντάζομαι ότι έχει μια βελόνα. Έτσι, κάπω έτσι, α πούμε. Λοιπόν, εντάξει, τέλο πάντων. Λοιπόν, όταν τη μαγνητίζει τη βελόνα, η βελόνα πλέον έχει. Έτσι, έχει αποκτήσει βόρειο και νότιο πόλο. Με αποτέλεσμα, όταν μπει στο γήινο μαγνητικό πεδίο, αυτή είναι να προσανατολιστεί στην κατευθυνση βορρα βορράς-νότου. Δηλαδή, το βόρειο μέρος της έλκεται από το νότιο πόλο του μαγνήτη της Γης και το νότιος πόλος της έλκεται από το βόρειο πόλο του μαγνήτη της Γης. Άρα, έχουμε τον προσανατολισμό λόγω του γήινου μαγνητικού πεδίου. Συνεπώ η Γη είναι ένας μαγνήτης, έτσι ε, υπάρχει μαγνητισμός και η, η βελόνα η ίδια μπορεί να σταθεί στην επιφάνεια του υγρού διότι έχεις το φαινόμενο της επιφανειακής τάσης. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω. Νομίζω ότι πάνω κάτω τα πειράματα τα ήξερε, ίσω το τρίτο λίγο παραπάνω. Τα υπόλοιπα τα εξήγησα. Καλό είναι να δει ξανά το βίντεο. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και το πιο ενδιαφέρον θα ήταν να προσπαθήσει να το κάνει το βίντεο στο σπίτι ε, συγγνώμη, να κάνεις τα πειράματα στο σπίτι και να δεις ότι θα γίνουν έτσι. απλά λίγο προσοχή με, την, με το κεράκι. Λοιπόν καλή συνέχεια καλή παρακολούθηση βίντεο.